για μία δράση που ετοιμάσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα εδώ και τουλάχιστον ένα εξάμηνο με την ελληνική αστυνομία, την περιφερειακή διεύθυνση και ειδικότερα για τα θέματα της οδικής ασφάλειας στην περιφέρειά μας. Ο στόχος αυτού του εγχειρήματος, αυτής της πρωτοβουλίας, είναι να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε τα θέματα της οδικής ασφάλειας στην περιφέρειά μας σε επίπεδο που να μειώσουμε στο ελάχιστο ή δυνατόν να μηδενίσουμε τα τροχαία ατυχήματα και ειδικότερα τα θανατηφόρα μέσα από δράσεις που σχετίζονται με υποχρεώσεις που αφορούν την περιφέρεια και τις υπηρεσίες μας, την ελληνική αστυνομία, αλλά και τους ίδιους τους πολίτες. Και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι παράγοντες που καθορίζουν και διαμορφώνουν τις συνθήκες για να συμβεί ένα τροχαίο ατύχημα σχετίζονται με τις υποδομές του οδικού δικτύου, που είναι αρμοδιότητα των υπηρεσιών είτε της περιφέρειας, είτε των Δήμων, είτε του κράτους ή κάποιες άλλες περιπτώσεις, με την συμπεριφορά και την αστυνόμευση της οδικής συμπεριφοράς των πολιτών, που είναι αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας, και με την ίδια την οδηγική αγωγή των οδηγών που αφορά τους ίδιους τους πολίτες. Επομένως, στο πλαίσιο αυτής της ημερίδας θα έχουμε μία παράθεση όλων αυτών των δεδομένων, πώς επηρεάζουν, πώς καθορίζουν τις συνθήκες που προκαλούνται ατυχήματα, ώστε μέσα από τη σωστή ενημέρωση των πολιτών καταρχήν, αλλά και των υπηρεσιακών παραγόντων και την καλύτερη προετοιμασία από πλευράς λειτουργίας της περιφέρειας και της ελληνικής αστυνομίας, να πετύχουμε αυτό το στόχο που, όπως σας είπα, είναι να αναδείξουμε τη Δυτική Μακεδονία ως την πιο ασφαλή περιφέρεια σε θέματα οδικής ασφάλειας. Ήδη είμαστε η πιο ασφαλής περιφέρεια σε θέματα εγκληματικότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η Δυτική Μακεδονία φέρεται να έχει τα λιγότερα περιστατικά βίας και εγκληματικότητας στη χώρα. Θέλουμε λοιπόν και στα θέματα της οδικής ασφάλειας να διατηρήσουμε αυτή την θετική πρωτιά και να ενώσουμε δυνάμεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και με τους συμπολίτες μας και να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα που πάνω απ' όλα προστατεύει τη δημόσια υγεία και την ανθρώπινη ζωή. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι στην εκδήλωση που είναι προγραμματισμένη για αύριο ξεκινάμε μια σειρά εκδηλώσεων ενημερωτικών στις τοπικές κοινωνίες, στις έδρες των περιφερειακών ενωτήτων, αρχής γεννωμένης από τα Γραβενά. Θα συνεχίσουμε στην Κοζάνη την 5η, στις 25 του μήνα, στην στέγη του ποντιακού ελληνισμού, με την αντίστοιχη μερίδα εδώ στην πίεση του Κοζάνης. Θα συνεχίσουμε την Παρασκευή στην Καστοριά, του 6 του μηνός, και την 3η, 35, θα καταλήξουμε στη Φλόρινα για να περάσουμε αυτό το μήνυμα ότι προσέχουμε τις ζωές μας μέσα από την καλύτερη λειτουργία μας, είτε ως πολίτες, είτε ως υπηρεσιακοί παράγοντες, μέσα από αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι από την πλευρά της περιφέρειας, όλο το προηγούμενο διάστημα, δεδομένου ότι είναι και ένας στρατηγικός στόχος αυτός για μας η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, έχουμε προετοιμάσει, έχουμε ολοκληρώσει σειρά έργων που αφορούν την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στην περιφέρειά μας, είτε με τις συντηρήσεις των δρόμων, είτε με την αναβάθμιση της οδοσήμασης, της διαγράμμισης, των στοιχείων ασφαλείας και όλων των τεχνικών παρεμβάσεων που απαιτούνται σε μεγάλο έργος του οδικού δικτύου, του επαρχιακού και του εθνικού. Συνολικά, οι πόροι που έχουν ήδη θέσει μέχρι στιγμής ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια ευρώ για το επαρχιακό και το εθνικό οδικό δίκτυο. Και επιπλέον, έχουμε αναλάβει και μια πρωτοβουλία να αναβαθμίσουμε την οδική ασφάλεια και για τους επιχειρηματίες, τις προσβάσεις τους, τις μονάδες, τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων και των γεωργών και των κτηνοτρόφων,
διαθέτοντας άλλα 50 εκατομμύρια στα όρια της περιφέρειάς μας τα προηγούμενα χρόνια για το σκοπό αυτό. Άρα για εμάς ως Περιφερειακή Αρχή είναι ψηλά στην προτεραιότητά μας η οδική ασφάλεια και η αναβάθμιση των υποδομών που ανήκουν στην ευθύνη της περιφέρειας για να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας έναντι των συμπολιτών μας. Επίσης, μέσα από τη συνεργασία μας έχουν διαπιστώσει και μια άριστη οργάνωση και λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας στα θέματα της οδικής ασφάλειας, δίδεται ιδιαίτερη μέρημνα και φροντίδα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις, τις διευθύνσεις προχείας και στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες, εδώ και χρόνια βέβαια. Και αυτό το καλό κλίμα και αυτή την καλή οργάνωση θέλουμε περαιτέρω να την ενδυναμώσουμε. Και με τον ίδιο τρόπο θέλουμε να ενεργοποιήσουμε ακόμα περισσότερο και τους συμπολίτες μας μέσα και από τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στα θέματα της οδικής υπερφύλασης, είτε είναι οδηγοί επαγγελματίες των λεωφορείων, των αστικών, των φορτηγών, των ταξί, οι σχολές των οδηγών και όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Θα εμπλέξουμε και την εκπαίδευση, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να περάσουμε το μήνυμα αυτό και στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς μας.